Η δική μας αξιακή αφετηρία, και νομίζω από εκεί πρέπει να ξεκινάμε, δεν θα μπω ούτε στα τεχνοκρατικά, δεν θα πω ούτε ότι αυτό το σχέδιο της πρωτοβάθμιας που εμφανίζεται ως αναγκαιότητα εδώ και δεκαετίες, το έχουν αποδεχτεί και αυτοί οι φίλοι οι δανειστές. Μην ξεχνάμε ότι η χώρα είναι υπό εποπτεία, είναι μια πτωχευμένη χώρα, είναι υπό εποπτεία και αυτό το πλαίσιο καθιστά ακόμη πιο δύσκολη οποιαδήποτε πρωτοβουλία διεύρυνση του δημόσιου συστήματος και στήριξης των πιο αδύνατων συμπολιτών μας. Μην ξεχνάμε ότι είχαμε να διαχειριστούμε σε πρώτη φάση και είναι συνειδητό το διαχειριστούμε, γιατί το σύστημα ήταν στα όρια της λειτουργικής του επάρκειας, μία κατάσταση με ένα δημόσιο σύστημα υγείας αποψηλωμένο από προσωπικό, με τρομερά κενά και σε ανθρώπους αλλά και σε εξοπλισμό, ακόμη και σε αναλώσιμα, και αυτή όλη η κατάσταση προφανώς αντανακλώταν και στο κομμάτι της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Οι μονάδες υγείας του παιδί της πόλης και τα κέντρα υγείας στην Ήπεθρο ήταν μονάδες που απολύτως συνειδητά η διακυβέρνηση κυρίως του Άδωνη Γεωργιάδη, γιατί αυτός είναι ο περίφημος νόμος τα φόπλακα, μάλλον παρολίγο τα φόπλακα, για να ακριβολογώ, της πρωτοβάθμιας περίθαλψης, ο 4238, η μόνη σοβαρή αναφορά που έκανε για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας είχε ως πυρήνα τον οικογενειακό γιατρό, αλλά έναν οικογενειακό γιατρό, και θέλω να σταθώ σε αυτό, που δεν ήταν τίποτα άλλο παρά ιδιώτης οικογενειακός γιατρός ή οικογενειακός γιατρός που δούλευε σε μεγάλες ιδιωτικές ή μικρότερες ιδιωτικές κλινικές. Σκοπός ήταν η αποψήλωση του δημόσιου συστήματος εντελώς. Κλείσαν μονάδες και ακόμη και μονάδες που δεν έκλεισαν έφτασαν στα όρια της λειτουργικότητάς τους με ελάχιστο προσωπικό, ιατρικό και άλλο, και μονάδες που μέσα από την ασυνέχεια που παρατηρήθηκε στη λειτουργία τους, να μην υπάρχουν αντιδραστήρια, εργαστήρια των μονάδων για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα να μην λειτουργούν, ο κόσμος συνειδητά να κατευθύνεται στον ιδιωτικό τομέα της υγείας. Και αυτό βέβαια έπαιξε και το ρόλο του στο περίφημο πάρτι που διερευνάται από την Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής εδώ και κάποιες εβδομάδες. Ήταν μια απόλυτα συνειδητή επιλογή, ήταν μια πολιτική επιλογή η συρρήκνωση του δημόσιου συστήματος. Φαίνεται ότι αυτός ο μονόδρομος όπως εμφανίστηκε έχει και τέλος και ενδεχομένως να έχει και ένα μονοπάτι. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα είναι παράλληλο, θέλω να πιστεύω ότι θα είναι ένα άλλο μονοπάτι που θα μπει η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Η πρόθεση δική μας είναι η διεύρυνση του δημόσιου συστήματος πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας από τα κάτω. Η στήριξη των μονάδων υγείας στις πόλεις, στα αστικά κέντρα και το κέντρο υγείας στην Ήπεθρο. Αναφέρθηκε ο Ανδρέας πριν ότι υπάρχει και η συμβολική ενιοποίησή τους, κέντρα υγείας όλα, όπως θα έπρεπε να είναι από την αρχή. Ένα ενιαίο πλαίσιο εργασιακών σχέσεων και ένα ενιαίο πλαίσιο λειτουργίας. Και γύρω από αυτές τις δομές, κυρίως στα αστικά κέντρα που έχουμε το πολύ μεγάλο έλλειμμα, το μεγάλο διαχρονικό έλλειμμα, και έχουμε και την πολύ σοβαρή επιβάρυνση των νοσοκομείων, κυρίως των εξωτερικών τους ιατρίων, είναι η ανάπτυξη περιφερειακών δομών, των τοπικών μονάδων υγείας. Αυτές είναι μονάδες που κάνουν βασικά δύο πράγματα. Το ένα είναι η υλοποίηση οικογενειακής ιατρικής, η άσκηση οικογενειακής ιατρικής, δηλαδή θα υπάρχει οικογενειακός γιατρός για ενήλικες και οικογενειακός γιατρός για παιδιά, που θα έχει έναν εγγεγραμμένο πληθυσμό ευθύνης και θα είναι υπεύθυνος για τον προσωπικό φάκελο υγείας του πολίτη, του κάθε εγγεγραμμένου. Αυτό έχει ένα πολύ μεγάλο ρόλο και μια πολύ μεγάλη σημασία στο κομμάτι της πρόληψης και αγωγής. Φανταστείτε δηλαδή ότι αυτός ο άνθρωπος, αυτός ο οικογενειακός γιατρός, δεν θα είναι απλά υπεύθυνος για να υποδέχεται τον πολίτη όταν νοσεί, αλλά θα είναι υπεύθυνος και για να τον διατηρήσει, να το πω έτσι, κατανοητά, σχηματικά, να τον διατηρήσει και σε καλή υγεία. Όταν δηλαδή φτάνει σε ένα σημείο ηλικιακό που πρέπει να γίνουν κάποιες εξετάσεις προληπτικές, θα είναι αυτός που από μόνος του θα κινητοποιεί τον εγγεγραμμένο πολίτη ώστε να προχωρήσει σε μια τέτοια διαδικασία. Αντίστοιχα, παράλληλα με αυτή τη λειτουργία, οι τοπικές μονάδες υγείας θα είναι αυτές οι κατεξοχήν μονάδες που θα αναπτύξουν συντονισμένα, συγκροτημένα και με μια κεντρική, έτσι, και ένα κεντρικό σχεδιασμό τις δράσεις πρόληψης και αγωγής υγείας στην κοινότητα. Αυτές είναι δομές που έχουν έναν πληθυσμό ευθύνης 10 με 12 χιλιάδων κατοίκων. Είναι μικρές δομές,
περιφερειακές. Είναι αυτό που λέμε και έχει γραφτεί κατά περιόδους ιατρία γειτονιάς. Θα λειτουργούν από αυτό. Δεν το έχουμε με τα όφωνα πολύ. Τι έλεγα. Ναι, θα λειτουργούν σε ένα διευρυμένο ωράριο, 8 το πρωί με 9 το βράδυ, σε δύο βάρδιες. Θα έχουν την ομάδα υγείας την επιστημονική που θα τρέχει, να το πω έτσι, τις δράσεις πρόληψης και αγωγής. Φανταστείτε παρεμβάσεις στα σχολεία, στα ΚΑΠΗ, στους χώρους δουλειάς, εκστρατείες ενημέρωσης, θα τρέχουν τα προγράμματα εμβολιασμών. Εκεί θα είναι κυρίως αυτές οι ομάδες στελεχωμένες από επισκέπτες υγείας, νοσηλευτές, κοινωνικό λειτουργό. Θα έχουν προφανώς το αναγκαίο διοικητικό προσωπικό. Μιλάμε για 239 καινούργιες δομές σε όλη τη χώρα. Δομές που κατά την πρώτη φάση λειτουργίας τους, την πρώτη τετραετία λειτουργίας τους, δεν θα επιβαρύνουν τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό. Είναι δομές που για τα αυτά τα 4 πρώτα χρόνια, ξέρετε, σε κάθε παρέμβαση, κάθε θέμα μεταρρύθμιση του συστήματος, το δύσκολο είναι η μετάβαση από το παλιό σύστημα στο καινούργιο. Αυτή τη μετάβαση λοιπόν θα τη χρηματοδοτήσουμε αξιοποιώντας κοινοτικούς πόρους. Αυτό μπορεί να είναι αρνητικό. Για μας είναι θετικό, γιατί αυτά είναι χρήματα, είναι πόροι που τα προηγούμενα χρόνια πήγαιναν σε διαφόρων ειδών μελέτες, σε αμφιβόλου ποιότητας έρευνες, πήγαιναν σε πλασματικές καταρτήσεις και εκπαιδεύσεις προσωπικού, που ποτέ δεν ξέρουμε τελικά αν γίνανε. Άρα αυτά είναι χρήματα που δίνονται σήμερα και θα δοθούν για την επόμενη τετραετία για τη λειτουργία, για τη στελέχωση και τη λειτουργία 239 δομών σε όλη τη χώρα. Αυτές οι δομές, όπως γίνεται αντιληπτό, θα στελεχωθούν από νέους ανθρώπους στο σύστημα, δεν εννοώ απαραίτητα νέους ηλικιακά, αλλά νέο ανθρώπινο δυναμικό. 1.300 γιατρούς, από αυτούς 1.000 είναι οικογενειακοί γιατροί για ενήλικες, γενικοί γιατροί και παθολόγοι, και 400 παιδίατροι και άλλα 1.700 άτομα, άλλο υγειονομικό προσωπικό. Όπως είπα, επισκέπτες υγείας, νοσηλευτές, κοινωνική λειτουργή και το αναγκαίο διοικητικό προσωπικό. Μία καινοτομία είναι ότι θα υπάρχει σε εφαρμογή από την πρώτη δομή που θα ανοίξει ο ηλεκτρονικός φάκελος υγείας του πολίτη. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό, γιατί ο οικογενειακός γιατρός θα είναι αυτός που θα είναι κατεξοχήν υπεύθυνος και για την αρχική εγγραφή του πολίτη στον ηλεκτρονικό του φάκελο, ώστε η πληροφορία να μην χάνεται, αλλά και γιατί αυτή η πληροφορία θα έχει μία συνέχεια στο υπόλοιπο σύστημα, ανεξάρτητα από το ποιος ειδικός γιατρός στη συνέχεια χρειαστεί να διαχειριστεί τον κάθε πολίτη, τον κάθε ασθενή. Θα καταγράφονται οι εξετάσεις, η συνταγογράφηση φαρμάκων. Είναι μία παρέμβαση πάρα πολύ σημαντική. Είναι μία παρέμβαση που βάζει ουσιαστικά το σύστημα υγείας να σταθεί δίπλα στο πολίτη και είναι ακριβώς στην άλλη άκρη, στην αντίθετη όχθη από αυτό που είχαμε για αρκετές δεκαετίες. Έναν πολίτη δηλαδή, ο οποίος το σύστημα υγείας τον αντιμετώπιζε ως πελάτη μόνο όταν νοσούσε. Δεν υπήρχε παρά υποδός εντελώς αποσπασματικά και θα έλεγα με πρωτοβουλία μόνο κάποιων λειτουργών υγειονομικών βαρύτητα στις δράσεις πρόληψης και αγωγής. Τον αντιμετώπιζε λοιπόν τον πολίτη το σύστημα υγείας ως καταναλωτή και μάλιστα θα έλεγα ότι όσο λιγότερα ήξερε, όσο λιγότερα γνώριζε, τόσο καλύτερος πελάτης ήταν, τόσο περισσότερες υπηρεσίες κατανάλωνε. Η Χάρη Ματσούκα λέει συχνά το παράδειγμα με τις κοπελιές στο τρένο, στον ηλεκτρικό, ότι έχω ένα πονοκέφαλο, ήταν ένας πόνος στη μέση, θα πάω να χτυπήσω μια μαγνητική. Λοιπόν, αυτό δεν είναι προφανώς ούτε ορθολογική επιλογή, ούτε είναι η επαρκής και η αξιόπιστη φροντίδα υγείας. Αυτές οι δομές, λοιπόν, δεν τα έχουν όλα καλά. Αν μπορούσε να γίνει, αν έπρεπε να γίνει κριτική σε αυτό το σχέδιο, και θα μπορούσε να γίνει αυτή η κριτική, είναι ότι, γι' αυτό ανέφερα το πλαίσιο αρχικά, το δυσχερές δημοσιονομικό, ότι οι δυνατότητες που έχουμε οι χρηματοδοτικές είναι αυτές οι 239 δομές σε πρώτη φάση. Αυτές οι δομές με τα κριτήρια που έθεσα τα πληθυσμιακά καλύπτουν γύρω λίγο πάνω από 3 εκατομμύρια πολίτες. Αυτό σημαίνει ότι για να καλύψουμε κυρίως τον αστικό πληθυσμό, που εκεί είναι το μεγάλο έλλειμμα που έχουμε, θα χρειαστούμε και συμπληρωματικά στοιχεία. Αυτά τα συμπληρωματικά στοιχεία θα τα αναζητήσουμε για αυτά τα πρώτα χρόνια στις νέες, στις καινούργιες συμβάσεις του ΕΟΠΗ με ελευθεροεπαγγελματίες γιατρούς. Αλλά θα είναι νέου τύπου συμβάσεις. Δεν θα είναι συμβάσεις, θα με συγχωρέσει ο Τάκης ο Γεωργακόπουλος που είναι εδώ αντιπρόεδρος του ΕΟΠΗ, που θα συνεχίσουν να δίνουν τσάπα λεφτά
σε γιατρούς συμβεβλημένους, γιατρούς που έχουν κληρονομικό δικαίωμα. Αυτές είναι συμβάσεις των παλιών γιατρών που είναι για πάρα πολλά χρόνια. Και είναι αυτές οι περίφημες 200 επισκέψεις που όποτε παίρνει κάποιος για να κλείσει ένα ραντεβού, συνήθως την τρίτη, τέταρτη, πέμπτη μέρα του μήνα έχουν εξαντληθεί αυτά τα ραντεβού. Άρα αρχίζουμε εκεί κάπου να ψάχνουμε τα 10 ευρώ τουλάχιστον. Θα είναι και αυτές λοιπόν οι συμβάσεις, ειδικά για τους οικογενειακούς γιατρούς, στοχευμένες, προσανατολισμένες σε μία λογική εγγραφής πληθυσμού ανά οικογενειακό γιατρό. Κάθε γιατρός οικογενειακός θα έχει και αυτός 2.000 πολίτες περίπου στον πληθυσμό ευθύνης του. Αντίστοιχα λοιπόν και αυτές οι υπηρεσίες που θα παρέχει και αυτή η παρακολούθηση που θα παρέχει προφανώς θα είναι δωρεάν για τον πολίτη. Τώρα, να πω και δύο πράγματα για τα της περιοχής. Λοιπόν, ναι, το φαντάστηκε αυτό. Έχουμε εδώ είμαστε στην ευχάριστη θέση και παράλληλα πρόκληση να έχουμε μια δομή εδώ, το παλιό νοσοκομείο των Παπάδων στη Χαλκίδος, που είναι πραγματικά μια δομή που για μας είναι στοίχημα, νομίζω και για την πρώτη υγειονομική περιφέρεια, αυτή η δομή να γίνει μια πάρα πολύ ενισχυμένη, πάρα πολύ σημαντική δομή πρωτοβάθμιας οδότητας υγείας. Ένα κέντρο υγείας δηλαδή αστικού τύπου. Ήδη έχει δρομολογηθεί αυτή η διαδικασία. Ήδη έχουν ενημερωθεί και τα συναρμόδια Υπουργεία, γιατί έχουμε και αυτά τα ζητήματα να λύνουμε διαχρονικά στο ελληνικό δημόσιο. Είναι και το εργασίας αναμειγμένο και νομίζω και εκτιματικές υποδομές ΑΕ. Αυτό όμως έχει δρομολογηθεί, προχωράει. Θεωρώ ότι μέσα στο 17, προς το τέλος ενδεχομένως, θα είμαστε σε θέση να λειτουργήσουμε αυτή τη νέα δομή. Θα είναι ένα κέντρο υγείας αστικού τύπου με ειδικούς γιατρούς, με δυνατότητα διαγνωστικών εξετάσεων. Θα μεταφέρει τη δομή από τη Δροσοπούλου. Στην Οδό Δροσοπούλου έχουμε ένα παιδί εκεί που, και επειδή όλα πρέπει να τα κοιτάμε, είναι λίγο δαπανηρό για το Εθνικό Σύστημα Υγείας και το λέω από την άποψη του μισθώματος. Άλλη αμαρτωλή ιστορία. Εκεί πληρώνουμε 8.000 ευρώ το μήνα για αυτή τη δομή. Οπότε αυτά είναι χρήματα που θα εξοικονομηθούν και προφανώς θα επιστρέψουν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Παράλληλα, στην περιοχή της Αθήνας, στο Δήμο της Αθήνας και κυρίως το ανέφερε και ο Ανδρέας πριν, κυρίως στις περιοχές τις πιο μειονεκτούσες, δηλαδή εκεί που τα κριτήρια του κατακεφαλήνα ΕΠ, της ανεργίας, της υγειονομικής φτώχειας, όπως συνηθίζουμε να λέμε, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, η σύνδεση της υγειονομικής φτώχειας με τους άλλους κοινωνικο-οικονομικούς δείκτες, γιατί θα σας πω ένα παράδειγμα που μου ανέφερε πρόσφατα ένας δήμαρχος της Αττικής. Εδώ, αν δεν αναπτύξουμε δημόσιες δομές και όπου δεν βρίσκει ο πολίτης δημόσια δομή για να πάει, η λύση δεν είναι να στραφεί στον ιδιώτη γιατρό. Η λύση είναι να μην κάνει καθόλου χρήση υπηρεσιών υγείας. Αυτό λοιπόν είναι όχι επιστροφή πολλές δεκαετίες πίσω, είναι επιστροφή σε έναν ιδιότυπο μεσαίωνα υγειονομικό. Αυτή είναι μια κατάσταση που προφανώς δεν μπορεί να είναι αποδεκτή από εμάς και δεν είναι αποδεκτή από εμάς. Χρησιμοποιούμε κάθε δυνατότητα, αυτό θέλω και να το πιστέψετε και θα το εκτιμούσα ιδιαιτέρως αν κάνοντας το κτήμα διευρύνεται αυτή η πληροφορία. Ξέρετε, έχουμε μια δυσκολία ιδιαίτερη. Η δημοσιότητα που οι πρωτοβουλίες μας αποκτούν είναι συνήθως μετά από την κριτική και από τις επιθέσεις αντιπολίτευσης. Άρα αυτή η κουβέντα, ο Οικονόμου την είπε πρώτος. Ναι, νομίζω ότι ήταν στις Δημοκρατίες ο Βασίλης Οικονόμου για τα Σοβιέτ. Ήταν αυτή που έπαιξε περισσότερο για τη στομή. Κοιτάξτε να δείτε, συντροφίλοι και φίλες. Εάν εννοώντας Σοβιέτ η φιλελεύθερη πλευρά του πολιτικού μας συστήματος εννοεί δημόσιες δομές, το έχουμε ξαναπεί. Ναι, αυτό το παραδεχόμαστε. Είναι δημόσιες δομές. Και υπάρχει αυτή η μεροληψία προφανώς και στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, αυτή η μεροληψία υπέρ του δημόσιου συστήματος υγείας. Και αυτή η μεροληψία δεν υπάρχει επειδή έχουμε ούτε κανέναν ιδιαίτερο έτσι, δεν έχουμε κανένα φετίχ με τον κρατισμό. Απλά ακόμη και αυτοί οι φίλοι, οι συμπαθητικοί κατά τα άλλα δανειστές, αποδέχονται πλέον ότι η επένδυση στο δημόσιο σύστημα υγείας σε μία ελαφρώς καθυστερημένη καπιταλιστικά χώρα, όπως είναι η δική μας, είναι πολύ περισσότερο αποδοτική και πολύ περισσότερο υποφελής από όλα αυτά τα χρήματα και από όλο αυτό το πάρτι που γίνεται διαχρονικά στον χώρο της υγείας.
Άρα, ακόμη και με ορθολογικούς όρους, η επένδυση στο δημόσιο σύστημα υγείας είναι μια αποδοτική επένδυση. Αλλά νομίζω ότι σε αυτό πρέπει να σταθούμε, και εγώ θα κλείσω για να δώσω χώρο και για τη συζήτηση, είναι ότι αυτή η μεταρρύθμιση είναι στην ουσία ένα άλλο παράδειγμα στο σύστημα υγείας. Είναι ένα άλλο πρότυπο, είναι στρατηγική επιλογή, είναι με αξιακή αφετηρία, τη διακήρυξη της Άλμα Άτα το 1978, είναι ένα αίτημα διαχρονικά του προοδευτικού κόσμου, η δόμηση ενός αξιόπιστου ολιστικού συστήματος πρωτοβάθμισης οδείας υγείας. Αυτή είναι η αφετηρία μας, και αυτός παράλληλα, η διεύρυνση δηλαδή του δημόσιου συστήματος υγείας και η καθολική κάλυψη του πληθυσμού, είναι ο στόχος αυτής της παρέμβασης. Οτιδήποτε άλλο, νομίζω είναι εκ του περιττού, όχι, δεν θα λέγει εκ του περιττού. Νομίζω ότι μπορούμε να το συζητήσουμε στην πορεία. Είναι ένα καινούριο παράδειγμα σε κάθε περίπτωση. Είμαστε στη διάθεση σας και εγώ και ο Υπουργός να απαντήσουμε και σε ερωτήσεις και σε απορίες. Αλλά είναι μια μεταρρύθμιση που την πιστεύουμε, είναι μια κεντρική παρέμβαση της κυβέρνησης και είναι, θα μου επιτρέψετε να κλείσω με αυτό, είναι από τα πράγματα, εγώ θα είμαι λίγο πιο αυστηρός από τον Ανδρέα, αν έχουν αριστερή σφραγίδα στον χώρο της πολιτικής υγείας δύο πράγματα και μείνουν από τη διακυβέρνησή μας, δεν ξέρω πότε θα λήξει, κάποια στιγμή θα λήξει. Το ένα πράγμα είναι η κάλυψη των ανασφάλιστων και η καθολική λοιπόν κάλυψη του πληθυσμού. Το δεύτερο σημαντικό έτσι ζήτημα είναι η συγκρότηση της πρωτοβάθμιας οδείας υγείας. Όλα τα άλλα, όλες οι άλλες παρεμβάσεις είναι στην κατεύθυνση, αν θέλετε, εξορθολογισμού του συστήματος. Είναι παρεμβάσεις που ακόμη και από άλλες πολιτικές αφετηρίες, πολιτικό προσωπικό, αν είχε μία ετοιμότητα και μία αίσθηση λογοδοσίας για το δημόσιο χρήμα, θα όφιλε να τις κάνει. Το δικό μας αποτύπωμα, η δική μας φραγίδα, είναι η κάλυψη των ανασφάλιστων και η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Ευχαριστώ.